Υπάρχει ανοχή, Πρόεδρε, και οφείλω να παρατηρήσω το εξής. Δεν πήρα το λόγο ή δεν ζήτησα το λόγο στην αρχή της συνεδρίας. Έχουμε σύμπτυξη επιτροπών, έτσι δεν είναι? Η συνεδρίαση σήμερα είναι τελευταία, πριν από την συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, που σημαίνει ότι συμπτύχθηκαν η επιτροπή που θα συζητούσαμε την κατάρθρον, θα γινόταν η κατάρθρον συζήτηση για το νομοσχέδιο και η β' ανάγνωση. Και πέραν του όλων των άλλων, πέρα από τη σύμπτυξη, έχουμε και σύμπτυξη και στον χρόνο. Δηλαδή ένα δίωρο αυστηρά, όπως είπατε στην αρχή, προκειμένου να συμμετάσχει βέβαια η Επιτροπή μας στην επόμενη Επιτροπή για τον Αναπτυξιακό Νόμο. Ναι, αλλά δείτε τώρα, δεν γίνεται έτσι. Αντικειμενική... Και δεν είναι προσωπική αναφορά, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Το ξέρω, είναι αντικειμενική συζήτηση. Διημών σε όλους, αλλά αυτό είναι ζήτημα της κυβέρνησης. Συμφωνώ ότι είναι αυστηρό το κυβερνητική λειτουργία στην κατεύθυνση των νομοθετημάτων. Πώς καταδίδονται, πότε συζητούνται και πώς. Γιατί μιλάμε για κανονικότητα, αλλά ποια κανονικότητα? Όχι, υπάρχει πολύ παραγωγή. Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι του νομοσχεδίου για τον ΕΟΔΗ, η βασική διαφορά, το είπαμε και στην προηγούμενη συνεδρία του νομοσχεδίου από τον προηγούμενο νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι ο ΕΟΔΗ θα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και όχι δημοσίου δικαίου. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, την κατεύθυνση, τη χρηματοδότηση κτλ., παραμένει σχεδόν το ίδιο όπως και πριν, αφού υπάρχει κοινή αποδοχή, στήριξη στους όρους συγκρότησης και λειτουργίας αυτού του οργανισμού. Στο πλαίσιο φυσικά της γενικότερης πολιτικής στον χώρο της υγείας, με τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά της και την εμπορευματοποίησή της. Έτσι και ο συγκεκριμένος οργανισμός, ανεξάρτητα του χαρακτήρα, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου, και λειτουργήσε στο παρελθόν και θα λειτουργήσει με ενισχυμένους τους ιδιωτικο-οικονομικούς όρους. Αφενός και αφετέρου θα αξιοποιούνται ως φορέες για να ενισχύονται ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά και στις δημόσιες μονάδες υγείας. Και βέβαια, όταν αυτός ο οργανισμός προγραμματίζεται να λειτουργεί με αυτά τα χαρακτηριστικά και σε ένα γενικότερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, δημιουργούνται αντικειμενικά οι συνθήκες για μικρότερες ή μεγαλύτερες εκτροπές. Αλλά το πιο βασικό και αρνητικό αποτέλεσμα είναι ότι εντός αυτών των συνθήκων δεν μπορούμε να μιλάμε για λειτουργία και προσφορά ενός τέτοιου οργανισμού που να υπηρετεί την πρόληψη και την αντιμετώπιση των λαϊκών αναγκών στην υγεία. Χωρίς αυτό να σχετίζεται βεβαίως με το επίπεδο και τις ικανότητες των εργαζομένων στο συγκεκριμένο οργανισμό. Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για τα φάρμακα, από τη μία μεριά, με τα άρθρα 20-21, έχουμε συνέχιση της πολιτικής ενίσχυσης των φαρμακοβιομηχάνων και της ελεύθερης αγοράς βεβαίως στον κλάδο του φαρμάκου, με την αφαίρεση ρυθμίσεων που εμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των ομίλων. Με το άρθρο, για παράδειγμα, 20, δίνεται με τη δυνατότητα καθορισμού της χαμηλότερης τιμής. Γεγονός που δεν σημαίνει αντίστοιχα και τη μείωση της ιδιωτικής δαπάνης, δηλαδή το τι πληρώνει ο λαός για το φάρμακο, γιατί είπα και στην προηγούμενη Επιτροπή και τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν μειώσεις τιμής στην τιμή των φαρμάκων, αλλά ο λαός το φάρμακο το πληρώνει φαρμάκι. Αυξήθηκαν κατακόρυφα οι πληρωμές του κόσμου. Δεν επεκτείνομαι σε αυτό. Έτσι λοιπόν, με το άρθρο 21 δίνει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άλλο ένα δώρο στους φαρμακοβιομήχανους, δείχνοντας το πρόσημο αυτό της ανάπτυξης για όλους που επαγγέλλονται, βεβαίως στη συνέχεια της υγιούς ανάπτυξης της προηγούμενης κυβέρνησης. Και έτσι, πέρα από την υπεραπόσβωση φορολογικά των δαπανών, έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών σε επενδυτικά σχέδια, τώρα θα απομειώνονται ισόποσα τα ποσά και της αυτόματης επιστροφής. Τώρα, από την άλλη μεριά, με τα άρθρα 22-26, έχουμε συνέχιση της πολιτικής για τον περιορισμό των δημόσιων δαπανών για την υγεία, ώστε να διασφαλίζονται τα λεγόμενα αναπτυξιακά μέτρα, φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και αποκαλυπτικότερο όλων, κατά τη γνώμη μας, το άρθρο 23, όπου προσδιορίζονται τα κριτήρια και η μεθοδολογία αξιολόγησης, όπου ο λόγος κόστους αποτελεσματικότητας και η επίπτωση στον προϋπολογισμό δεσπόζουν ως βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των φαρμάκων και την ένταξή τους στον κατάλογο των αποζημιούμενων από την ΕΟΠΗ. Και αυτά τα κριτήρια θα προσδιορίζουν το κλινικό όφελος, δηλαδή με γνώμονα την αντιδραστική σύγκριση όχι της αποτελεσματικότητας και των ενδεχόμενων επιπλοκών, αλλά της δαπάνης και της επιβάρησης του προϋπολογισμού από τις ασθένειες που αντιμετωπίζονται σε σύγκριση με το κόστος θεραπείας. Ενώ συγχρόνως παραμένει σταθερά
ο προσανατολισμός, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων, για την αξιοποίηση αντιεπιστημονικών πρωτοκόλων ώστε να διασφαλίζονται οι περικοπές δαπανών και τήρηση των κλειστών προϋπολογισμών του ΕΟΠΗ. Βέβαια, αυτές οι διατάξεις σε μεγάλο βαθμό, υπόθηκε και προηγουμένως, επαναλαμβάνουν τις διατάξεις του νόμου του 2018, το 4512, της προηγούμενης κυβέρνησης, με επιμέρους βεβαίως τροποποιήσεις της διαδικασίας και τη σύνθεση, αν θέλετε, και των επιμέρους επιτροπών κτλ. Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για το κάπνισμα, είπαμε και στην προηγούμενη Επιτροπή, κυριαρχεί το στοιχείο το απαγορεύεται των αστυνομικών μέτρων και των προστήμων. Λείπει ή περιορίζεται στο επίπεδο κάποιων προτροπών για διακοπή του καπνίσματος όλο αυτό το επιστημονικό μέρος και οι υποδομές που με ευθύνη του κράτους θα δίνει τη δυνατότητα να συνειδητοποιηθεί το πρόβλημα και να στηριχθεί η ατομική προσπάθεια του καπνιστή να διακόψει. Κύριε Σνάρφα, να επαφείτε, ορίστε, τι θέλετε. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον αντικαπνιστικό, υπάρχει ολόκληρος εθνικός σχεδιασμός σε σχέση με δράσεις. Γιατί δεν το βάζετε εδώ. Θα πρέπει να περιμένετε τα παρουσιαστεία. Πότε θα παρουσιαστεί, γιατί δεν το φέρετε. Με συγχωρείτε. Άρα έχω το δικαίωμα να επιχειρηματολογήσω όπως επιχειρηματολογώ. Όταν θα το φέρετε αυτό που λέτε, θα το δούμε. Πρόκειται για δράση. Δράση δεν μπαίνουν σε νόμο. Είναι 5.000 σελίδες. Τι να σας φέρω να διαβάσει το νόμο μέσα. Έτσι. Μα με συγχωρείτε, δεν θα διατυπώσω. Αν θέλατε κωδικοποιημένα, με συγχωρείτε τώρα. Υπήρχε δυνατότητα να αποτυπωθούν κάποια πράγματα, έστω κωδικοποιημένα. Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν το κάνετε εσείς, μπορούμε να το παρουσιάσουμε εδώ στην Επιτροπή. Επειδή δέχομαι αυτό το οποίο λέει ο κ. Σνάρφα. Με την πρώτη ευκαιρία. Αν έχει την καλοσύνη, θέλουμε μία σίγουρα μέρα ολόκληρη, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο, να το παρουσιάσουμε. Με χαρά να σας έχουμε εδώ πέρα. Άλλο αυτό, κύριε Υπουργέ, άλλο αυτό. Εμείς μιλάμε με βάση ένα νομοσχέδιο. Συζητάμε να το προγραμματίσουμε, κύριε Λαμπρούλη. Με βάση τα άρθρα. Να το προγραμματίσουμε σαν επιτροπή για να γίνει. Μα εγώ δεν ζήτησα δύο πράγματα. Αν γίνει, καλό σας γίνει και να συζητήσουμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε αυτό. Αλλά συζητάμε για ένα νομοσχέδιο με συγκεκριμένα άρθρα, λοιπόν, και συγκεκριμένη κατεύθυνση. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να απαγορεύσετε να τοποθετηθούμε και προς αυτή την κατεύθυνση που βάζουμε εμείς. Λοιπόν, και λέμε ότι δεν θα πρέπει να επαφείτε στην ατομική ευθύνη και με οικονομικό κόστος για τον καπνιστή. Έτσι, για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι μέχρι τώρα η αγωγή, για δείτε, ακούστηκε από τους φορείς χθες, όχι σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, αλλά το γνωρίζουμε και οι γιατροί, υποτίθεται, γιατί είμαστε και πολλοί γιατροί εδώ μέσα και περισσότεροι πνευμονολόγοι. Λοιπόν, η αγωγή στα κέντρα διακοπής καπνίσματος, για παράδειγμα, που υπάρχουν, δεν καλύπτεται από το κράτος και η όποια οικονομική, το όποιο κόστος αγγίζει στην αρχική τουλάχιστον φάση της διακοπής του καπνίσματος από 250 έως 300 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, πώς θα δημιουργηθούν οι όροι διακοπής του καπνίσματος σε έναν άνθρωπο που βιώνει, για παράδειγμα, την ανεργία, την ανέχεια. Και μιλάμε για κοινωνικές και οικονομικές αιτίες. Παράγοντες που τον σπρώχνουν πολλές φορές να προτιμήσει, και το γνωρίζουμε αυτό, το τσιγάρο, ακόμα και αν δεν έχει λεφτά να το αγοράσει. Έτσι λοιπόν, με πρόστιμο θα αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα ή το πρόβλημα το ανέργο κτλ. Όμως, όπως για τον καπνιστή, το κράτος δεν παίρνει ουσιαστικά μέτρα στήριξής του και κυρίως με την αντιμετώπιση των παραγόντων που τον οθούν στο κάπνισμα, με επίπτωση τόσο στον ίδιο όσο και στα παιδιά και στους μη καπνίζοντες, αντίστοιχα και στις οικογένειες που έχουν παιδιά και οι γονείς δεν καπνίζουν, το ίδιο το κράτος δεν είναι, που δεν εξασφαλίζει σε πολλές περιπτώσεις, για παράδειγμα, ούτε καν παιδίατρο στις δημόσιες μονάδες υγείας. Μια αναφορά εντάχει στο άρθρο 28. Υποστηρίζουμε την εξόφληση των οφειλόμενων από τα νοσοκομεία με αντίστοιχη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γεγονός που δεν διασφαλίζεται από τη συγκεκριμένη διάταξη για την εξόφληση, δηλαδή, του χρωστούμενου. Όμως, δείτε τώρα, ενώ η διάταξη αναφέρεται σε μία εξόφληση λόγω παρατυπιών, απαιτεί από τους προμηθευτές μόνο την προσκόμιση του τιμολογίου. Έτσι, ακόμα και οι αρνητικές προϋποθέσεις για την εξόφληση που θέτει η διάταξη, αυτές θα πιστοποιούνται ότι δεν υπάρχουν, απλά με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή. Πώς θα γίνεται αυτό, δηλαδή? Ναι, από τη μια μεριά υπάρχει παρατυπία, αλλά με την κατάθεση μιας με την κατάθεση ενός εγγράφου από τον προμηθευτή θα του δίνεται δυνατότητα, ενώ έχει παρατυπήσει, να εξοφλείται το χρέος που έχει το νοσοκομείο απέναντί του ενδεχομένως κτλ. Σε ό,τι αφορά τώρα τις διατάξεις για το ΕΚΕΠΗ και το ΕΚΑΒ,
διατάξεις, πρόκειται για διατάξεις διαρθρωτικού χαρακτήρα, που ακόμα και αν βελτιωθούν, ζητήματα σε σχέση δηλαδή με την επιτελικότητα και το συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, δεν πρόκειται να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα για τις ανάγκες του λαού, τόσο στην επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα, όσο και στη δημόσια νοσοκομιακή περίοδηση. Και αυτό γιατί. Πρώτον, και η πολιτική της κυβέρνησης εναρμονίζεται με ποιους, με τους στόχους της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που βασική προϋπόθεση έχουν τι, την υποχρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας, την εφαρμογή πάση θυσία των αντελαϊκών δημοσιονομικών στόχων, που έχουν ως αποτέλεσμα τις τεράστιες ελλείψεις στις υποδομές, στο προσωπικό, τον εξοπλισμό του ΕΚΑΒ, στις ΜΕΔΣ, στα νοσοκομεία, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και ακριβώς λόγω αυτής της ανάπτυξης, τα όποια επιτελικά σχέδια θα βελτιώνονται, αλλά στην εφαρμογή θα αποτελούν κενό γράμμα. Αυτό άλλωστε ήταν και το κύριο πρόβλημα που αναδείχθηκε από την πολιτική και τις προηγούμενες κυβέρνησεις. Δηλαδή, η ανάθεση του επιχειρησιακού ελέγχου ικανότητας των δημόσιων νοσοκομείων στο ΕΚΑΒ, αναφορικά με τις εφημερίες, τις ΜΕΘ κτλ., σημαίνει ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών, τον εξοπλισμό τους, τη στελέχωσή τους, όταν όλα αυτά είναι αντίθετα στην πολιτική των περικοπών, των κοινωνικών βεβαίως λαϊκών αναγκών. Στις διατάξεις, έντονο είναι το στοιχείο της προσαρμογής και της κατεύθυνσης της οργάνωσης στο επίπεδο του Υπουργείου και του ΕΚΑΒ στις λεγόμενες έκτακτες καταστάσεις, σε όλο το φάσμα της λεγόμενης πολιτικής προστασίας, μαζικές καταστροφές, αποπυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες, επιδημίες κτλ. Πρέπει να υπάρχει προετοιμασία. Πρέπει. Σχέδιο, υλικοτεχνική υποδομή κτλ. Τα οποία σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε και παραπάνω, έχουμε σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσο όλα αυτά θα έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα στην προάσπιση ακριβώς αυτό που λέμε των λαϊκών αναγκών. Και αυτό το λέμε διότι το κράτος δεν είναι ουδέτερο και ανεξάρτητο από την πολιτική ανάπτυξη υπέρ των επιχειρηματικών ομιλών. Είναι βαθιά ταξικό, που σημαίνει πως η πολιτική προστασία δεν ταυτίζεται ούτε έχει προτεραιότητα τη λαϊκή προστασία. Γιατί εάν την είχε, και αυτό δεν αφορά τη θητεία μιας κυβέρνησης, δεν θα υπήρχαν για παράδειγμα όλα αυτά που βίωσε η χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια, με πιο πρόσθετο και πιο τραγικό τραγωδία στο Μάτι, με τα αντίστοιχα προβλήματα στις δομές υγείας εκείνη την περίοδο, σε μια έκτακτη δηλαδή ανάγκη, μαζική αν θέλετε καταστροφή, τα προβλήματα των ΜΕΘ και τα λοιπά. Δεν θα ήταν ολόκληρη για παράδειγμα η Ανατολική Αττική χωρίς κανένα δημόσιο νοσοκομείο, αλλά ενδεχομένως και 52χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, εάν λειτουργούσε η καρδιοχειρουργική στην Πάτρα. Πέραν αυτών όμως, τόσο η κυβέρνηση όσο και τα άλλα κόμματα είναι εκτεθειμένα απέναντι στο λαό και την προστασία του από έκτακτες καταστάσεις, αφού πρωτοστατούν ώστε η χώρα να μπει πιο βαθιά στο βούρκο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Δίνουν τα πάντα προκειμένου να πάρουν μέρος στο πλιάτσικο οι ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι, όταν μαζί με τα πακέτα των αντιλαϊκών μέτρων εκθέτουν το λαό σε σοβαρούς κινδύνους και άλλα. Γεγονός που αποτελεί τουλάχιστον υποκρισία να επιχειρείται να μεταφραστεί αυτή η πολιτική και τα μέτρα υπέρ της λαϊκής προστασίας. Γιατί αντικειμενικά ο σχεδιασμός και η προσαρμογή του κρατικού μηχανισμού έχει ως προτεραιότητα και ιεράρχηση την υπεράσπιση ακριβώς αυτής της πολιτικής. Γεγονός φυσικά που περιλαμβάνει και την αντίστοιχη προσαρμογή του συστήματος υγείας και του κρίσιμου τομέα της επίγουσας κατ' επέκταση ιατρικής. Και θα κλείσουμε αυτό, κύριε Πρόεδρε, μια σύντομη αναφορά στο άρθρο 39 που είναι στο κομμάτι των λοιπόν διατάξεων. Το άρθρο 39, δηλαδή τα προγράμματα ενημέρωσης για θέματα άμεσου κινδύνου υγείας των πολιτών, όπως αναφέρεται. Πρόκειται για προβληματική διάταξη, κύριε Υπουργέ, αν όχι για προβληματική, για επικίνδυνη. Με απλά λόγια, τι γίνεται, η ενημέρωση, προετοιμασία του πληθυσμού για επιδημίες, μολυσματικές ασθένειες κτλ. Επαφείται στην καλή διάθεση οποιοδήποτε ιδιώτη ή νομικού προσώπου, μη κυβερνητικής οργάνωσης, επιχειρηματιών κτλ. Και αν μπορεί να χρηματοδοτήσει τέτοια προγράμματα. Κατά τη γνώμη μας, και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς διεκδικούμε, τέτοιου είδους ζητήματα πρέπει να καλύπτουν με ολοκληρωμένο τρόπο από τις κρατικές δομές και υπηρεσίες και να χρηματοδοτούνται επαρκώς από τον κρατικό προϋπολογισμό. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, στην έννοια των νομικών προσώπων, αποκλείονται οι δημόσιες υπηρεσίες, αφού για να πραγματοποιήσουν αυτά τα προγράμματα όπως αναφέρεται, πρέπει οι ίδιες να τις χρηματοδοτήσουν, πράγμα που αντίκειται στη ρύθμιση, αφού λέει ρετά μέσα
στο άρθρο λέει ρετά ότι δεν πρέπει να επιβαρύνεται το δημόσιο. Έτσι, έμεσα, τι γίνεται, ανοίγει ο δρόμος αυτού του είδους οι υπηρεσίες από τις δημόσιες μονάδες να εξαρτώνται από τυχόν χορηγίες επιχειρηματιών που ως γνωστό δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα ή να προσφέρουν υπηρεσίες για την ψυχή της μάνας τους. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, και τα υπόλοιπα στην Ολομέλεια.